Καλημέρα. Αυτός είναι ο κεντρικός πίνακας του σπιτιού, ο παλιός. Έχω κρατήσει τον γενικό διακόπτη με την γυναιοζέτ, που είναι μονοπολικά και τα δύο. Το παροχικό καλώδιο έχει βγει από εδώ. Έχει περάσει μέσα από αυτά τα κουτιά και έχει μπει σε αυτόν τον καινούριο κεντρικό πίνακα, ο οποίος έχει διπολική ασφάλεια, αντικεραυνικό, ένα RCBO για αυτήν εδώ την εφεδρική σούκο. Ο γενικός δίνει σε αυτές τις δύο βιομηχανικού τύπου, κάθε μία από τις οποίες αυτές οι δύο δίνουν σε ξεχωριστά σε κάθε όροφο του σπιτιού με τα φύσα αυτά. Τώρα, όπως βλέπετε, έχω μόνο μία πάνω, που σημαίνει ότι αυτό είναι ο πάνω όροφος και εδώ θα έμπαινε ο κάτω όροφος, ο οποίος όμως είναι δίπλα στο inverter. Αυτός είναι ο πίνακας του inverter, έχει ένα μετρητή, έναν γενικό διακόπτη και δύο θέσεις, δηλαδή αυτό εδώ μπορεί να βγει και να μπει εδώ πέρα και να πάρουν και οι δύο όροφοι από τον inverter σε μελλοντική επέκταση του συστήματος όμως. Η τρίτη βιομηχανική εδώ πέρα παίρνει ξεχωριστά από έναν τύπο α, από ένα RCBO τύπου α, και πάμε γύρω γύρω και ερχόμαστε στον inverter. Λοιπόν, το σύστημα είναι 24V, δύο 300 μπαταρίες για 7 κιλοβατόρες περίπου. Ο πρώτος πίνακας είναι της ουδετερογείωσης, προσθέθηκε αργότερα γιατί το πρόβλημα της ουδετερογείωσης δημιουργείται μόνο όταν κοπεί ο ουδέτερος, δηλαδή αν πέσει το RCBO που υπάρχει στον κεντρικό πίνακα. Η λειτουργία του είναι πάρα πολύ απλή. Αν κόψουμε το ρεύμα, τώρα μας δείχνει ότι δουλεύει με τον ουδέτερο συνδεμένο, κόβουμε το ρεύμα και μας δείχνει ότι έχει γίνει ουδετερογείωση από το ρελέ στην έξοδο του inverter. Και παίρνουμε κανονικά πάλι ρεύμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Και αυτοί είναι δύο διακόπτες για την είσοδο και την έξοδο του κουτιού αυτού. Κλείνουμε. Ερχόμαστε στον πίνακα της μπαταρίας. Το μπουτονάκι αυτό είναι για να κάνουμε προφόρτιση των πυκνωτών. Αν κατέβει ο διακόπτης αυτός, μετά από λίγο θα βιάσουν οι πυκνωτές του inverter. Πατάμε το μπουτόν, ανάβει το λαμπάκι για λίγο, σβήνει σιγά σιγά, μόλις σβήσει σηκώνουμε τον διακόπτη και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε. Εδώ είναι τα αντικεραυνικά, οι ασφάλειες και ο ασφάλειο διακόπτης για τα πάνελ. Και ερχόμαστε στον ίδιο τον inverter. Θα δυσκολευτούμε λίγο να δούμε την οθόνη του. Τώρα του κόψαμε το ρεύμα, οπότε θέλει λίγη ώρα. Και παίρνουμε στις 9 και 10 το πρωί 100 βατ περίπου από τα πάνελ, τα οποία πάνελ δεν βλέπουν καν τον ήλιο. Ο ήλιος είναι ακριβώς από πίσω τους. Τα πάνελ αυτά είναι σε δυτική νοτιοδυτική κατεύθυνση, είναι 60 μοίρες από τον νότο. Μέχρι το μεσημέρι θα δώσουν 100, 200, 300 βατ, το πολύ αν έχει καλό καιρό.